και έχει αποπληρώσει πάνω από 18 εκατομμύρια. Τα δάνειά του είναι ενήμερα, σε αντίθεση με τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που έχουν καταγγελθεί. Δάνεια δανεικά και αγύριστα που τα δύο κόμματα εξουσίας για πολλά χρόνια τα χρησιμοποίησαν για απίστευτες δαπάνες προβολής, διαφήμισης, λειτουργίας και διακίνησης ψηφοφόρων, ιδιαίτερα στις εκλογικές περιόδους, για να εξασφαλίσουν την επανεκλογή τους. Όλοι θυμούνται τις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που πήγαιναν στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας για να εξασφαλίσουν τα εισιτήρια για τις περιοχές τους. Θα απομονώσω μόνο δύο διατυπώσεις από τη μαρτυρία στην Εξεταστική Επιτροπή των τελευταίων προέδρων της Τράπεζας της Ελλάδας, των κυρίων Στουρνάρα και Προβόπουλου, που κάθε άλλο παρά υποστηριχτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι. Ο κύριος Στουρνάρας είπε ότι από τα 842 εκατομμύρια δάνεια προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μόνο τα 256 είχαν εξασφαλίσεις. Δηλαδή έδιναν οι τράπεζες χωρίς εξασφαλίσεις δάνεια, για να θυμίσω και τον ιό ψυχάρη που μας είπε ευθαρσός ότι έπαιρνε δάνεια με αέρα. Μέγα λοιπόν αδίκημα, το οποίο είμαστε σίγουροι ότι θα ερευνήσει η ελληνική δικαιοσύνη, που παρήγαγε τα αποτελέσματα που βλέπουμε πλέον όλοι, πτωχευμένες επιχειρήσεις με εργαζόμενους στο δρόμο, Δολ, Άλτερ, Μέγα κλπ. Και με πλούσιους ιδιοκτήτες, οι οποίοι φρόντισαν βεβαίως να βγάλουν τα κέρδη τους στο εξωτερικό. Ο κύριος Προβόπουλος μας είπε ότι τα δάνεια των κομμάτων από την Αγροτική Τράπεζα με εξασφάλιση την κρατική χρηματοδότηση, τη μελλοντική κρατική χρηματοδότηση, είναι μη επαρκής εγγύηση, ενώ ταυτόχρονα το πόρισμα της Τράπεζας Ελλάδος ήδη από το 2010 διαπιστώνει ότι τα δάνεια των δύο κομμάτων δεν μπορούν να αποπληρωθούν. Θέλω εδώ να θυμίσω ότι η πορισματική έκθεση του εισαγγελέα Καλούδη που αφορά τα δάνεια των κομμάτων ήταν αποτέλεσμα των καταγγελιών του σημερινού γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, κυρίου Αυγενάκη, ο οποίος τότε ανήκε σε άλλο κόμμα, στο κόμμα της κυρίας Μπακογιάννη, τη Δημοκρατική Συμμαχία, πριν ενσωματωθεί η κυρία Μπακογιάννη στη Νέα Δημοκρατία. Και είναι φανερό ότι αυτή η πορισματική έκθεση θα ανασυρθεί και πάλι από το αρχείο με όσα αδικήματα προέκυψαν από τις εργασίες της Εξεταστικής. Σταχυολογώντας ορισμένα από τα σοβαρά αδικήματα που αποκάλυψαν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής, αναφέρω την αναχρηματοδότηση των τόκων παλαιότερων δανείων κατά παράβαση των πιστοδοτικών κανόνων, τη δανειοδότηση χωρίς καθόλου ή με ελάχιστες εξασφαλίσεις, την πολλαπλή δανειοδότηση των ίδιων πιστούχων για διαφορετικές εταιρείες με τους ίδιους ιδιοκτήτες, τη δανειοδότηση εταιρεών μέσω μαζικής ενημέρωσης με αποκλειστικούς μετόχους offshore εταιρείες, την ταυτόχρονη μελλοντική εκχώρηση της κρατικής χρηματοδότησης από πολλές τράπεζες ως εγγύηση για το ίδιο δάνειο των κομμάτων, τις ψευδείς δηλώσεις εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένη τράπεζα περί μη εκχώρησης της μελλοντικής κρατικής χρηματοδότησης ταυτόχρονα σε άλλες τράπεζες. Το χαρακτηριστικό της διαπλοκής αναδεικνύεται και με συγκεκριμένες τροπολογίες που κατατέθηκαν και ψηφίστηκαν από τη Βουλή, η πρώτη με το νόμο 4071 του 2012 που καθόρισε ως ακατάσχετες τις κρατικές χρηματοδοτήσεις προς τα κόμματα σε βάρος του τραπεζικού συστήματος, και η δεύτερη τροπολογία που έφεραν οι γνωστοί τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στα μενή της Τζουμάνης Χριστογιάννης με το άρθρο 78 του νόμου 4146 του 2013, με την οποία δεν καταλογίζεται απιστία στον πρόεδρο, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και τα στελέχη των τραπεζών για τη δανειοδότηση νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
Κραυγαλαία περίπτωση αδικημάτων που εμφανίστηκαν στη διαδικασία δανειοδότησης μέσων μαζικής ενημέρωσης αποτελεί η περίπτωση του πρώτου θέματος, όπου μετά την ίδρυση της αρχικής εταιρείας το 2005 με αρχικούς μετόχους τους Θέμου Αναστασιάδη, Αναστάσιο Καραμίτσο και Μάκη Τριανταφυλόπουλο, ιδρύεται το 2007 από τους ίδιους μια νέα εταιρεία, η Αναπτυξιακή, η οποία παίρνει δάνειο 18 εκατομμυρίων από την Τράπεζα Πειραιώς, με το οποίο οι μέτοχοι αγοράζουν τις δικές τους μετοχές χωρίς τις δικές τους μετοχές στο πρώτο θέμα, χωρίς η εταιρεία Αναπτυξιακή να παρουσιάζει καμιά δραστηριότητα. Στη συνέχεια, το 2010 δόθηκε πάλι από την Τράπεζα Πειραιώς νέο δάνειο 18 εκατομμυρίων σε μια νέα εταιρεία με την επωνυμία Νέο Θέμα, των ίδιων βασικά μετόχων Αναστασιάδη και Καραμίτσου, για να εξαγοράσουν το 70% της εταιρείας Αναπτυξιακή, το οποίο ενδιαμέσως είχε δοθεί στην εταιρεία Πίγασος. Τα χρήματα τα οποία εισπράχθηκαν, συνολικά 12,5 εκατομμύρια ευρώ, ούτε καν αποδόθηκαν για την πληρωμή του πρώτου δανείου, ενώ είχαν μπει ενέχειρο. Δηλαδή, δανειοδοτήθηκαν με συνολικό χρέος σήμερα 44 εκατομμύρια τρεις εταιρείες των ίδιων προσώπων, εκ των οποίων οι δύο ήταν εικονικές χωρίς καμία δραστηριότητα. Τα αμήλικτα ερωτήματα που προκύπτουν είναι: πρώτον, γιατί δεν τηρήθηκε από την τράπεζα η πιστοδοτική πολιτική που επιτάσσει ότι η πιστότητα τράπεζα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική στην περίπτωση παροχής πιστοδοτήσεων προς τους συνδεδεμένους πιστούχους, στη συγκεκριμένη περίπτωση προς τους ίδιους πιστούχους; Δεύτερον, γιατί το τίμημα εξαγοράς από τον Πίγασο δεν πιστώθηκε για την απομείωση του δανείου; Τρίτον, με ποιες εγγυήσεις και ποιες δυνατότητες αποπληρωμής αποφασίστηκαν οι εγκρίσεις δανείων, όταν η Αναπτυξιακή είχε μείωση των ιδίων κεφαλαίων ή όταν το πρώτο θέμα είχε καθαρή αρνητική θέση το 2007, το 2009, αλλά και πτώση του κύκλου εργασιών από το 2008 ως το 2014, όταν επίσης η αντικατάσταση εγγύησης της Πίγασος με εξασφαλίσεις νέων μετόχων ούτε ισοδύναμη ήταν από πλευράς φερεγγιότητας, ούτε ελήφθησαν επαρκή μέτρα για την αντιστάθμιση του πολύ υψηλού κινδύνου. Και εν πάση περιπτώσει, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, ποια φερεγγιότητα μπορεί να έχει μια εταιρεία ενός ανθρώπου όπως ο Θέμης Αναστασιάδης, με το γνωστό παρελθόν σύλληψης και κατάσχεσης επιταγών στα γαλλοελβετικά σύνορα, αλλά και πρόσφατης απόφασης του ελεκτικού συνεδρίου που του καταλογίζει την υποχρέωση επιστροφής 4 εκατομμυρίων προς το ελληνικό δημόσιο; Αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρώ ότι το έργο της Επιτροπής σημαδεύτηκε από την αρχή θετικά, και μόνο το γεγονός ότι όλες οι εξελίξεις και οι καταγγελίες δανείων από τις τράπεζες έγιναν μετά τη σύσταση της εξεταστικής αποτελεί επιβεβαίωση ότι πετύχαμε τους στόχους. Στόχους για την αρχή εξυγίανσης του πολιτικού συστήματος και για την απόδοση ευθυνών σε όλους αυτούς που επί πολλά χρόνια εξέθρεψαν το πολυδέδαλο σύστημα της διαπλοκής. Και κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν ποτέ αν δεν υπήρχε αυτή η κυβέρνηση. Άλλωστε, γιατί δεν έγινε τόσα χρόνια; Και είναι τουλάχιστον κωμικό οι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης να προσπαθούν να συγκρίνουν τον ελέφαντα με τον μυρμήγκι, όπως προσπάθησαν να κάνουν παραπλανώντας τον κόσμο με το δίθεν σκάνδαλο της Κουμουνδούρου ή με την ανύπαρκτη offshore της Αυγής, με το ηλικιώδη συμμετοχή του 2% μια κυπριακή εταιρεία η οποία πήρε μέρος στην ανοιχτή πρόσκληση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αυγής. Σήμερα η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της. Η Ολομέλεια έχει το λόγο και μετά η ελληνική δικαιοσύνη. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, ναι, στις διαδικασίες της δικαιοσύνης και ότι θα αποδεθούν ευθύνες είτε σε εκπροσώπους τραπεζών, είτε σε αυτούς των μέσων μαζικής ενημέρωσης, είτε τέλος στα πρόσωπα του πολιτικού συστήματος. Να είστε σίγουροι ότι μετά την ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών δεν θα είναι εύκολο να αναβιώσει το παλιό σάπιο πολιτικό σύστημα που παρήγαγε ή ανέχθηκε τη Siemens, την Novartis, το Κελπνό, τα δομημένα ομόλογα, το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, τα δάνεια με αέρα, όλα αυτά τέλος πάντων που οδήγησαν τη χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και στα μνημόνια και έβαλαν στην πρέσα τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είμαστε καλά.